Τώρα, το επόμενο 20 λεπτό. Καθίστε εδώ μαζί μας, διότι θα μάθετε να εξαφανίζετε ανθρώπους, θα γίνετε θρύλος σαν το Χάρι Χουντίνι και όλοι θα ντρέπουν. Μη στρέψετε πάντως το πανίσχυρο μαγικό σας ραβδί. Πάνω θα το στρέψω. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γραφτείτε στη Σχολή των Μάγων. Τα υπόλοιπα θα τα λάβει ο νέος σας δάσκαλος, ο μάγος Κρίστοφερ, μαζί με τους νέους συμμαθητές σας, οι οποίοι δεν είναι συμμαθητές σας, είναι δάσκαλοι πλέον, ο μάγος Κέλμπ, ο μάγος Όναρ και ο μάγος Νίκο. Δεν μπορεί να μην το σκεφτήκατε μία τουλάχιστον φορά. Να μπορούσα, λέει, να κάνω στο γρουσούζι το δάσκαλο κάτι τέτοιο. Ή στο σπασίκλατο συμμαθητή αυτό. Ή να γλιτώσω το μάθημα κάπως έτσι. Αν πράγματι το θέλετε, γίνεται. Γιατί εδώ όλα γίνονται. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Σχολή των Μάγων. Αγαπητέ Γιώργο, μία μεγάλη έκπληξη. Ευθύς αμέσως παρουσιάζω τη συνεργατιδά σου, Μαρίλη. Καλά, πώς βρέθηκα εγώ εδώ. Μάγος, δεν θέλεις να γίνεις. Εσύ είσαστε ο κύριος Κρίστοφερ. Ο Κρίστοφερ, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην Ακαδημία των Ταχυδακτηλουργών. Θα με διδάξετε. Βεβαίως. Με τη μαγική ράβδο. Αυτή η μαγική ράβδο, προσέξτε, έχει τις ικανότητες. Ένα, δύο, τρία. Φύγαμε. Απ. Το πρώτο μάθημα. Από το πρώτο μάθημα μέχρι τα διπλώματα έχουμε πολύ μέλλον ακόμη. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα στάδια προετοιμασίας του καλού μάγου, την ορθή χρήση διάφορων αλόκοτων αντικειμένων και βέβαια την εξοικείωση με τους μόνιμους της σχολής. Και μερικά για τον εαυτό σας. Η Αλεπού πρέπει να φύγει για κάτι για το Αλεπουδάκι. Να μην τα μαθαίνουμε όλα. Ναι, να έχουμε και ένα κομμάτι για τον εαυτό μας. Πόσους μάγους έχετε εκπαιδεύσει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχω βγάλει 7-8 που δουλεύουν επαγγελματίες. Αλλά υπάρχουν στην Ελλάδα γύρω στους 250 ερασιτέχνες και πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ καλοί. Αλλά όχι τόσο καλοί όσο ο δικός μου δάσκαλος. Τώρα, Μαρίλη, δρομολογήσε. Θα σε αναλάβει ο καλύτερος μαθητής μου που τώρα είναι δάσκαλος, ο Κέλμης. Σαν έρχεται καινούριος μαθητής. Καλώς τη Μαρίλη. Με έστειλε ο Κρίστοφερ. Μου είπε ότι εσύ θα μου τα μάθεις όλα για τη μαγεία. Κάτσε λοιπόν και θα δεις. Πόσο καιρό σου μου πήρε για να το μάθεις αυτό, να το γυρίσεις έτσι? Πόσο καιρό μου παίρνει ώστε να σου δώσω το μπαλάκι, να το κρατήσεις στο χέρι σου και να εξαφανιστεί? Ποτέ οι μάγοι δεν λένε τα μυστικά τους και βέβαια το πόσο χρόνο χρειάζεται για να κατευθυνθείς πάνω σε ένα μαγικό εξαρτάται καθαρά πάντα από τον ίδιο. Για τον καινούριο μαθητή το απόλυτο μπέρδεμα. Δύσκολο δηλαδή τελικά να γίνεις μαθητευόμενος μάγος, Όχι, απλά θέλει σκληρή δουλειά.
Και τι μέλλον έχει όλη αυτή η υπόθεση, εσύ τι ελπίζεις να κάνεις με τη μαγεία? Εγώ το έχω σαν χόμπι, αλλά θέλω να γίνω επαγγελματίας. Μεγάλες παραστάσεις, Χουντίν και τέτοια. Ναι, ναι. Αλλά μέχρι τότε... Εκεί κανονικά πρέπει να είμαι εγώ. Κάτσε να σε φέρουμε. Να, τα σκηνοθετικά, τα σκηνοθετικά του Χαμζά. Τα μαγικά του σκηνοθέτη θα λέει. Μαγικά, φοβερά. Εδώ ωραία. Άλλο βίντεο ζητάμε και άλλο παίζει. Υπάρχει μεγαλύτερο μαγικό από αυτό. Το κρατούσε, μανιάτικο. Λοιπόν, παρακαλώ, μην μου κάνετε παρατηρήσεις, ό,τι θέλω θα λέω. Θα σε εξαφανίσουν, η κυρία Κωνσταντοπούλου μου λέει, μην το λες τέτοια ώρα, να εκθέσουμε κανέναν. Σωστό. Λοιπόν, μαγικά κάνουμε. Είπαμε, θα τα λέμε όλα. Λοιπόν, αυτό το 24ο το αφιερώνουμε στα διαβόλια που αρχίσαν το σχολείο τώρα. Αν τυχόν έχετε παιδιά που προφανώς βλέπουν κινούμενα σχέδια κάποιον, φωνάξτε να δείτε, θα έχουμε μαγικά. Έχουμε τον Κέλμη εδώ μαζί μας. Γεια σου, Κέλμη. Α, καλημέρα σας. Φοβάμαι να σου απλώσω και το χέρι. Λοιπόν, έλα να γίνουμε λίγο παιδιά. Ναι, δεν μου αρέσει. Και το βίντεο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ήταν ωραίο το βίντεο. Θα δούμε τι μαγικά θα κάνουμε τώρα. Είσαι έτοιμο? Τι θα μου κάνετε σε μένα? Να κάνουμε πρώτα στους τηλεθεατές σας. Στους τηλεθεατές, όχι, άσε με εμένα, ήσυχο. Πολύ ωραία. Τα χάνω εγώ. Καλά, είσαι φοβερός, ε! Τα πουλιά! Τέλειο! Μπράβο! Ψάχνω εγώ τα περιστέρια. Συγγνώμη, εμείς ψάχνουμε τα περιστέρια τώρα τόση ώρα. Τα περιστέρια εμφανιστήκανε. Πάνε. Και όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν έχει τα κόλπα του μάγου, δεν... Καταρχήν, ένας κάποιος μάγος, το κύριο χαρακτηριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι να μην αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Ποτέ. Ποτέ. Τα πουλιά. Θα μας τα ξαναφέρετε τα πουλιά μέχρι το τέλος της παρουσίας σας εδώ? Αν είστε καλοί μαθητές. Είμαστε. Εγώ θέλω να τα ξαναδώ τα πουλιά και να έχω. Φοβερό πάντως, τα εξαφάνισε τα πουλιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Να σου πω, από πόσο. Είσαι μικρός, δεν είσαι μεγάλος.
Μικρούλης είμαι. Μικρούλης. Από πόσο χρόνο ασχολείσαι έτσι? Βεβαίως. Τυχαίνει να είναι ο πατέρας μου και τα πρώτα ερεθίσματα λοιπόν τα δέχτηκα από τον πατέρα μου. Ο μάγος. Βεβαίως, μάγος. Κληρονομικό το χάρισμα. Ναι, θα έλεγα ναι, και για να έχει και καλός πρέπει να έχεις και ταλέντο, ένα ενέφητο. Από πόσο χρόνο αρχίζεις και κάνεις μαγικά? Την ηλικία 6 χρονών έρασε τεχνικά και στην ηλικία των 18 χρονών άρχισα να το κάνω και επαγγελματικά. Θα τους είχες τρελάνει τους μαθητές όλους εκεί. Σίγουρα, ακόμα και τώρα δηλαδή. Όταν έρχεσαι επαγγελματικά, τι πας σε διάφορα πάρτι, σε... Ότι ήμουνα ικανός να ψυχαγωγήσω το οποιοδήποτε κοινό. Αυτό το πράγμα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι και πολύ εύκολο. Τι πρώτο πας περισσότερο, χειροκροτήματα ή λεφτά? Χειροκροτήματα. Χειροκροτήματα. Ναι, βεβαίως, τα χειροκροτήματα. Πάρτε τον παιδί, αυτό είναι εξαίρεση. Τι θα λέγατε όμως να κάνουμε, να το εξαφανίσουμε? Ή να κάνουμε ένα απλό μαγικό, ε? Θέλετε να παίξουμε μαζί? Θέλετε να σου κάνω εγώ ένα απλό μαγικό? Εσύ. Να μην μου κολλάς, γιατί νομίζεις ότι. Ήρθατε στη σχολή μου και δεν το θυμάμαι, μήπως. Όχι. Αποκλείεται να ξέρετε εσείς μαγικά. Αποκλείεται. Για να δω. Λοιπόν, για κάτι τώρα. Δεν λες αποκλείεται με τον Γιώργο Κονομέα. Λοιπόν, θα σου κάνω για να εντυπωσιάσω εσένα τώρα. Ναι. Θέλω να με έχω τρακ βέβαια τώρα, γιατί εδώ είναι. Όχι. Καλά, είναι. Λοιπόν, ωραία. Θέλω μουσική κι εγώ. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μαντήλ, το βλέπετε, έτσι. Ότι θα κυκλοφορούσες και με ροζ μαντήλι στη τσέπη, Γιώργο μου, αυτό είναι άλλη είδηση. Έλα να πάθεις. Τι λένε τώρα? Κάτι καλό. Πάμε για το κόλπο. Κάτι καλό. Θεέ των μάγων, τίποτα, άμε το αντιπαρέρχομαι. Okay. Λοιπόν, κοίτα τώρα όπως για να μάθεις. Ναι, ναι. Γιατί κυκλοφορώ με ροζ μαντήλι, τα βλέπετε κυρία Έρη. Λοιπόν, το προσέξεις, mm-hmm, έτσι. Άντρα κατάτρα λες ή... Κοίτα ύφος. Περίμε, γιατί πρέπει να πάρουμε. Το μάτι σου να πάρουμε. Φίσα. Όπα. Όπα τι. Καλό. Συγχαρητήρια. Με παραδέχεσαι. Ομολόγω. Νομίζω, δεν αμφιβάλλω ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ αυτό. Αυτό όχι το συγκεκριμένο, αλλά ελπίζω. Κάτι παρόμοιο. Το δείξατε. Οι μάγοι δεν αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Ποτέ. Είναι θέμα αρχών. Μπορώ όμως να σου χαρίσω το μαντήλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει που το φυλάς κιόλας. Σας άρεσε? Πάρα πολύ. Καλό, εντυπωσιακό. Λέμε να αλλάξουμε τώρα. Να μην λοιπόν κάνεις πλέον την εκπομπή πρωινές σελίδες, να κάνεις ο μάγος μαγικές σελίδες. Λοιπόν, καλό, έτσι. Πολύ καλό. Καλή εκτέλεση. Πού είναι το μαντήλι? Το είδατε εκεί. Λοιπόν, τι άλλο? Τι άλλο? Έχουμε άλλο. Κάτι μ' άρεσε εκεί με τα μπαλάκια που έτρεχε. Βεβαίως. Α, και μια σκέφτεται και για μπαλάκια. Να τα λοιπόν, καταφωνεί για τα μπαλάκια. Ναι, τώρα θα μου λέει, λένε ότι έχει κάνει.